Ελεήστε, ελεήστε τον συνεφίλ, ελεήστε τον συνεφίλ, συνάνθρωποι. Με βλέπετε να διαλέγω, κυρίες και κύριοι, γιατί το 2023 θα γίνει ο κακός χαμός με τις ταινίες που θα βγούνε. Πού θα βρούμε τόσα λεφτά, ρε! Μιλάμε, έκατσα και τα έβαλα κάτω. Και αν συνυπολογίσεις βενζίνες, τίποτα popcorn, τίποτα αναψυκτικά και τέτοια, παιδιά, το budget βγαίνει πάνω από 7-8 κατοστάρικα. Γιατί εάν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, κυρίες και κύριοι, μέσα στο 2023 θα βγουν πάνω από 30 μεγάλες κυκλοφορίες. Οπότε για εσένα, φίλε μου ή φίλη μου που έχεις χάσει την μπάλα με όλες αυτές τις κυκλοφορίες του 2023, στη βρήκα εδώ μας, βρε! Αράξτε λοιπόν αναπαυτικά για να τις δούμε με τη σειρά. Έτοιμοι! Φύγαμε! Εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούργιος στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν με τον οβολό τους στην προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Let's go! 16 Φεβρουαρίου, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Η Marvel, η αλήθεια είναι ότι με το Phase 4 της απογοήτευσε το κοινό της, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, αλλά στο σύνολό της, ρε παιδί μου, οι ταινίες που έβγαλε ήταν από μέτριες έως κακές. Στις 16 του Φλεβάρι όμως το κινηματογραφικό σύμπαν, το οποίο αγάπησαν μικροί και μεγάλοι μέχρι ένα σημείο του, κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, θα λέγαμε. Ξεκινάει μια νέα φάση, ρε παιδί μου, την πέμπτη φάση με την ταινία Quantumania. Όπου από αυτή την ταινία επίσημα θα ξεκινήσει και το Multiverse Saga, με κεντρικό κακό του να έχει τον Kang, το κατακτητή, που για πρώτη φορά σε αυτήν τη συγκεκριμένη μορφή θα τον δούμε σε αυτή την ταινία. Τον είχαμε δει βέβαια και στη σειρά Loki, αλλά στη σειρά Loki δεν ήταν αυτός που θα δούμε στο Quantumania, ήταν ένας variant του. Εάν δεν ξέρεις τι είναι variant, τι να σε κάνω, πρέπει να δεις τη σειρά Loki. Το story της ταινίας πάνω κάτω θα είναι, ρε παιδί μου, όπως ήταν και οι προηγούμενες ταινίες. Οι ήρωές μας, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να γίνονται μικροσκοπικοί, θα προσπαθήσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα τους εμφανιστούν σε ένα μικρότερο εναλλακτικό σύμπαν, το οποίο βρίσκεται κάτω από το δικό μας. Καλή επιτυχία τους ευχόμαστε, αν και από τα trailers που έχω κοιτάξει, τα πράγματα κάτι μου λέει ότι δεν θα πάνε και τόσο καλά. Α, δούμε. 2 Μαρτίου, Creed 3. Το πολύ επιτυχημένο spin-off franchise του Rocky franchise με το όνομα Creed πλέον θα γίνει τριλογία. Στη νέα ταινία Creed λοιπόν, η οποία θα είναι η πρώτη αθλητικού περιεχομένου ταινία που θα γυριστεί σε κλίμακα IMAX, ο Michael B. Jordan δεν θα πρωταγωνιστεί μόνο, αλλά θα κάνει και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Βέβαια, αυτό κάποιοι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην το δουν και τόσο θετικά. Όπως και να το κάνεις, ακούγεται, ρε παιδί μου, λίγο ρυψοκίνδυνο. Βέβαια, εγώ από την άλλη δεν το βλέπω έτσι, γιατί γουστάρω τους ανθρώπους που ρισκάρουν και που θέλουν να εξελιχθούν. Το Creed 3 βρίσκει τον πρωταγωνιστή μας σε μια κατάσταση που απολαμβάνει την ηρεμία της επιτυχίας, θα λέγαμε, μέχρι που ένας παλιός του φίλος εμφανίζεται για να διαταράξει αυτή την ηρεμία. Ο Jonathan Majors λοιπόν, ο οποίος, παιδιά, θα παίξει και τον Kang, τον κατακτητή, στο Quantumania, εμφανίζεται και εδώ ως ο παλιόφιλος που θα εμφανιστεί και στην ουσία θα γίνει ο κακός της ταινίας. Και θα γίνει ο κακός γιατί θα προσπαθήσει στην ταινία να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τον φίλο του, ο οποίος έχει επιτύχει, ρε παιδί μου, και ότι αυτός είναι ο δικημένος της υπόθεσης και τα ξέρετε, τα γνωστά. 9 Μαρτίου, 65. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram θα ξέρετε ήδη τον ενθουσιασμό μου για αυτό το project. Μόλις είδα, παιδιά, στην αρχική μου στο Instagram αυτή την είδηση, αυτό το poster και αυτό το trailer, έκανα σαν μικρό παιδάκι. Ρε τρελαίνομαι, σας λέω, με τέτοια project, το χάνω, δεν είμαι καλά. Η υπόθεση της ταινίας 65 λοιπόν μιλάει για έναν αστροναύτη όπου το διαστημόπλοιό του πέφτει σε έναν άγνωστο πλανήτη και πολύ γρήγορα καταλαβαίνει ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν είναι μόνος του και όχι απλά δεν είναι μόνος του, μαζί του υπάρχουν και κάτι επικίνδυνα, αιμοβόρα, τεράστια τέρατα, τα οποία είναι και γνωστά ως δεινόσαυροι. Ναι, ναι, δεινόσαυροι. Γιατί, παιδιά, ο τίτλος 65 δεν είναι τυχαίος, διότι ο πρωταγωνιστής μας, παρόλο που ο εξοπλισμός του είναι του μέλλοντος, είναι από το μέλλον, αυτός έχει γυρίσει 65 εκατομμύρια χρόνια πίσω στο χρόνο. Και καλείται με αυτόν τον υπέροχο συνδυασμό να επιβιώσει. Και γουστάρω τόσο πολύ αυτό το project, παιδιά, γιατί να ξέρετε ότι είχε βγει και μια σειρά πιο παλιά με ένα παρόμοιο project, λεγότανε Terra Nova, η οποία έβγαλε μία σεζόν, την είχα λατρέψει, δεν ήταν πολύ ποιοτική, αλλά εγώ είχα λατρέψει το concept, παιδί μου, και δεν συνεχίστηκε γιατί δεν ήταν καλή όπως πριν. Οπότε η ταινία 65 έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό που άφησε αυτή η σειρά πίσω στο 2011. Και φυσικά, παιδιά,
ακόμη ένα σούπερ θετικό είναι πως πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο αγαπημένος μου Adam Driver. Και σεναριογράφοι αλλά και σκηνοθέτες της ταινίας είναι οι δημιουργοί των ταινιών A Quiet Place. Τι άλλο θέλετε. 9 Μαρτίου επίσης, κυρίες και κύριοι, Scream 5. Κάποιος πιο κακοπροαίρετος από μένα θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πολύ γρήγορα δεν βγαίνει νέα ταινία Scream. Πέρσι μόλις βγήκε το Scream σκέτο. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η ανομαλία τώρα τελευταία που βγάζετε καινούργιες ταινίες, οι οποίες όμως είναι μέρος ενός franchise το οποίο ξεκινάει από πολύ παλιά, και βάζετε τον ίδιο τίτλο στην καινούργια ταινία με την παλιά, θα μου πείτε τώρα τι πράγμα είναι αυτό. Για ποιο λόγο να μπερδεύετε τους θεατές, και ειδικά στην περίπτωση του Scream, εφόσον το προηγούμενο Scream είναι το Scream 4. Έγραψε το ρημάδι Scream 4, γιατί να το βάλετε σκέτο Scream και να μπερδεύετε το κοσμάκι που ξεκινάει τώρα το franchise, ας πούμε. Και λέω είναι το 4, παρόλο που δεν το λέει, γιατί αυτό που βγαίνει τώρα είναι το 5. Τέλα Χριστέ και Παναγία. Βρες το ανώμαλι, ρε. Τέλος πάντων, η καινούργια ταινία Scream συνεχίζει με αυτούς που επιβίωσαν από την προηγούμενη ταινία, εντάξει, κλασικά, οι οποίοι τώρα όμως μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη. Και μαντέψτε ποιος θα τους κυνηγάει στη Νέα Υόρκη. Ο Ghostface. Απίστευτο. 16 Μαρτίου, Shazam Fury of the Gods. Το DCEU συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν θέλω να μπερδεύεστε, όχι το DCU, το DCEU. Εάν δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω, πήγαινε να δεις το επεισόδιο Batcave που είχα κάνει και τα εξηγούμε κανονικότατα. Γιατί, παιδιά, DC. Ένα από τα πολύ επιτυχημένα project της DC, λοιπόν, επιστρέφει. Ο Teenager Shazam έρχεται για μία ακόμη φορά να μοιράσει φάπες και αρκετό γέλιο. Αυτή τη φορά όμως, αυτή την ταινία δεν θα είναι μόνος του. Έχει φέρει και όλο το gang μαζί, όλη την οικογένεια. Και συν της άλλης, απέναντί του βρίσκονται και οι κόρες του Άτλα, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους ένα όπλο, όπου δεν θα πιστέψετε τι μπορεί να κάνει, έτσι, να αφανίσει τη ζωή στον πλανήτη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και παραπάνω πράγματα για το Fury of the Gods, μακάρι να είναι μια πολύ καλή ταινία, να μας διασκεδάσει και να μας κάνει, πάνω απ' όλα, να περάσουμε καλά. 23 Μαρτίου, John Wick Chapter 4. Delay στο delay του delay, ο delay, τον κορονοϊό μου μέσα, ρε παιδιά. Αυτό το chapter 4 του John Wick, δηλαδή, τι να σας πω, μας έβγαλε, τη χολή μας έβγαλε για να βγει. Στις 23 Μαρτίου, κυρίες και κύριοι, επιτέλους ο Keanu Reeves επιστρέφει στον ρόλο όπου γεννήθηκε για να παίξει. Ο Chad Stahelski επιστρέφει στο σκηνοθετικό τιμόνι της ταινίας και εννοείται ότι η ταινία, ρε παιδί μου, έχει κάνει έτσι κάποιες ασήμαντες, ρε παιδί μου, προστικούλες. Προστίκες, ρε παιδί μου, εντάξει, πολύ σημαντικές, τύπου Donnie Yen, Bill Skarsgård και Hiroyuki Sanada. Για όσους ξέρετε τι θα πει τουλάχιστον Donnie Yen, μπορείτε να καταλάβετε πως η τέταρτη ταινία John Wick μπορεί να της λείπουν κάποια πράγματα. Αυτό που σίγουρα δεν θα της λείπει είναι το ξύλο. Και για τα αλάνια μου εκεί πέρα έξω που δεν ξέρουν τι θα πει Donnie Yen, σας θερμοπαρακαλώ, κάντε το δώρο στον εαυτό σας και δείτε τις ταινίες Ip-Man, Yip-Man, IP-Man, όπως θέλετε πείτε τες, δείτε τες, βάζω το πόστερ για να ξέρετε πώς λέγεται. Παιδιά, κερασμένες από μένα, ευχαριστώ. 30 Μαρτίου, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Το θρυλικό πλέον παιχνίδι, μετά από την live action σειρά, αποκτά και τη δική του live action ταινία. Για σειρά εννοώ το Stranger Things. Βέβαια, πολλοί ίσως να μην βρουν και τόσο ενθαρρυντικό, ρε παιδί μου, ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι ένας πολύ καινούριος σκηνοθέτης, και όταν λέμε πολύ καινούριος, είναι τόσο καινούριος που το Dungeons and Dragons θα είναι η πρώτη ταινία που σκηνοθετεί. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, και σε αυτό το franchise θα ακολουθηθεί η τακτική Mortal Kombat. Δηλαδή η τακτική ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξω κόλπο. Πρωταγωνιστής της ταινίας θα είναι ο Chris Pine και θα τον πλαισιώνει, ρε παιδί μου, η Michelle Rodriguez, που φαντάζομαι θα παίζει την Michelle Rodriguez απλά στον κόσμο του Dungeons and Dragons, κάτι τέτοιο. Ας μην προδικάζουμε όμως, παιδιά. Θα δούμε πρώτα και μετά θα μιλήσουμε και θα πούμε αυτά που πρέπει. 6 Απριλίου, The Super Mario Bros. Movie. Ευτυχώς, παιδιά, αποφάσισαν να φέρουν ξανά στη μεγάλη οθόνη τον Super Mario, αυτή τη φορά με animated μορφή και όχι σε live action, γιατί η live action μεταφορά, όλοι ξέρουμε τι κατάληξη είχε. Η νέα ταινία Super Mario, λοιπόν, φαίνεται αρκετά ποιοτική όσον αφορά τουλάχιστον τον οπτικό τομέα. Βέβαια, έχει γίνει μόδα για έναν κακό λόγο να την κράζουν, επειδή την φωνή του Super Mario θα την δώσει ο Chris Pratt. Και εγώ δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα, τουλάχιστον που τον άκουσα στο τρέιλερ της ταινίας. Μια χαρά αξιοπρεπέστατος ακούγεται ο άνθρωπος. Πραγματικά, παιδιά, δεν θα καταλάβω ποτέ, ποτέ όμως, αυτή την ηλίθια νοοτροπία που έχουν κάποιοι να κράζουν κάτι, να κριτικάρουν κάτι
πριν καν τον δουν. Σεναριακά η ταινία θα κινηθεί εκεί που κινούνται και σχεδόν όλα τα παιχνίδια Μάριο, δηλαδή είναι ο Bowser, ο οποίος είναι ο κακός της ταινίας μας και θέλει να γίνει ο μονάρχης του Mushroom Kingdom. Και οι ήρωές μας καλούνται να τον νικήσουν. Κάτι μου λέει ότι σε κάποια στιγμή στην ταινία θα απαγάγει και την πριγκίπισσα. Πάντως, εγώ παιδιά είδα πολύ θετικά το τρέιλερ της ταινίας. Μου έβγαλε ότι θα είναι πολύ ξεκαρδιστική και μου έβγαλε κυρίως ότι θα σέβεται και πάρα πολύ τα video games. Στις 6 Απριλίου λοιπόν, ετοιμαστείτε να δείτε το Mario εν δράση. 13 Απριλίου, Renfield. Εάν είστε φαν του Δράκουλα, αυτή είναι μια ταινία για σας και αν είστε και φαν του Nicolas Cage, αυτή δεν είναι απλά ταινία, είναι όνειρο ζωής. Εάν γνωρίζετε την ιστορία του κόμι Δράκουλα, θα ξέρετε ποιος είναι ο Renfield. Εάν δεν την γνωρίζετε, ο Renfield είναι ο δικηγόρος που πηγαίνει στο κάστρο του Δράκουλα και καταλήγει να γίνει ο δούλος του. Εμέσως πλην σαφώς. Αυτή η horror κωμωδία λοιπόν καλείται να απαντήσει στο ερώτημα τι θα γινόταν εάν ο Renfield καταλάβαινε, ρε παιδί μου, την τοξική σχέση που έχει με τον κόμι Δράκουλα και αποφάσισε να φύγει από το κάστρο του. Λίγο πριν θα παρατηρήσετε ότι ανέφερα το όνομα του Nicolas Cage και το ανέφερα γιατί ο Nicolas Cage θα παίξει τον κόμι Δράκουλα στην ταινία και παιδιά δεν ξέρω για ποιο λόγο αλλά λατρεύω τον Nicolas Cage, πραγματικά όμως σας μιλώ ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά τον λατρεύω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εάν υπάρχουν κι άλλοι σαν εμένα ή αν είμαι μόνος μου σε αυτό. 20 Απριλίου, Beau is Afraid. Η καινούργια ταινία του Ari Aster, κυρίες και κύριοι. Ο Ari Aster είναι ένας νέος, θα λέγαμε, σκηνοθέτης, σε ηλικία εννοώ, όπου έχει παραδώσει μέχρι τώρα στον κινηματογράφο δύο πολύ ωραία διαμαντάκια. Και μιλάω για τις ταινίες Hereditary και Midsommar. Πρωταγωνιστής λοιπόν του Beau is Afraid θα είναι ο θρυλικός Joaquin Phoenix και η υπόθεσή της θα είναι μια αρκετά περίεργη υπόθεση που όσο και αν την έχω ψάξει ρε παιδιά, απολύτως δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θα είναι και το γουστάρω απίστευτα όταν συμβαίνει αυτό. Πάντως, πάνω κάτω η υπόθεση έχει να κάνει με έναν άνδρα ο οποίος ετοιμάζεται να πάει μια επίσκεψη στην μητέρα του και ανοίγοντας την πόρτα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια post-apocalyptic κατάσταση. Και όσο προσπαθεί ρε παιδί μου να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό, επιστρέφει σε πτυχές του εαυτού του όπου είναι είτε πολύ νέος είτε πολύ γέρος. Εντάξει παιδιά, σας είπα. Περίεργο πρώτο. 20 Απριλίου, Evil Dead Rise. Το ιστορικό horror franchise επιστρέφει και ο Sam Raimi, σαν σωστός πατέρας, επιστρέφει και αυτός, αυτή τη φορά ως μόνο σεναριογράφος. Βέβαια, ας ελπίσουμε ότι όντως θα έχει γράψει σενάριο για αυτή την ταινία και δεν θα είναι απλά εκεί το όνομά του για να είχαμε να λέγαμε. Το σενάριο του Evil Dead Rise πραγματεύεται την ιστορία δύο αδελφών οι οποίες, ρε παιδί μου, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους και η επανένωσή τους δεν θα είναι και τόσο ανέμακτη. Και αυτό γιατί οι καημένες βρίσκονται στο σύμπαν του Evil Dead και στο Evil Dead, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά παίζουν κάτι περίεργοι δαίμονες, τους οποίους, εντάξει, ήσυχους δεν τους λες. Κλασική Evil Dead συνταγή, δηλαδή αυτό που πάντα θέλαμε. Αυτό που δεν θέλαμε πάλι είναι να μην δείξουν τη μισή ταινία στο τρέιλερ. Είναι αυτή η καινούργια μόδα της εποχής. Σε πιάνει μια ιδέα. 4 Μαΐου, Guardians of the Galaxy Vol. 3. Το κύκνιο άσμα, κυρίες και κύριοι, του franchise Guardians of the Galaxy θα ηχήσει στις 4 Μαΐου στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες με τον James Gunn να υπόσχεται μια περιπέτεια γεμάτη συγκινήσεις. Η γνωστή ομάδα λοιπόν επιστρέφει στις επάλξεις και στην ταινία υπάρχει και μια νέα προσθήκη, ο Will Poulter στο ρόλο του Adam Warlock. Ο Groot, όπως είδαμε και στο Christmas Special επεισόδιο, μοιάζει όσο ποτέ άλλοτε στο Vin Diesel που κάνει και τη φωνή του. Έχουμε μέσα στην ταινία, παιδιά, και Baby Raccoon. Έχουμε τις Παναγιά στα μάτια. Έχουμε και James Gunn ο soundtrack, ξέρετε αυτό με τα ωραία παλιά διαμαντάκια που δίνουν, ρε παιδί μου, υπέροχα το πολύ ωραίο, έντονο και θετικό κλίμα που βγάζουν, ρε παιδί μου, οι Guardians of the Galaxy ταινίες. Αν και από τα trailers έχουμε καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη φορά το κλίμα δεν θα είναι και τόσο θετικό. Θα δούμε. 18 Μαΐου, Fast X ή Fast 10. Δεν ξέρετε πόσο τεράστια χαρά έχω που θα βγει το Fast and Furious 10 και έχω τόσο τεράστια χαρά, κυρίες και κύριοι, γιατί ο Βινάκος ο Τζελάκος βγήκε και ανακοίνωσε ότι αυτή η ταινία θα είναι η τελευταία ταινία Fast and Furious. Σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε! Για επιστροφή στις βάσεις όμως, κυρίες και κύριοι, μίλησε ο Vin Diesel, ο οποίος πλέον είναι και ο βασικός παραγωγός του franchise. Και όταν λέμε επιστροφή στις βάσεις, εννοούμε ότι θα έχει αμάξια μέσα ταινία, γιατί οι προηγούμενες
Το είχαν ξεχάσει. Όλοι λοιπόν οι καλοί επιστρέφουν στην τελευταία ταινία Fast and Furious. Όλοι! Εκτός από τον Dwayne Johnson, για λόγους που δεν θα τους εξηγήσω τώρα, θα τους ξέρετε ήδη αν παρακολουθείτε Tom & Jill. Κρίμα πάντως, γιατί κατά τη γνώμη μου, ίσως να είναι και ο καλύτερος ρόλος που έχει παίξει ποτέ ο Dwayne Johnson. Anyway, όλοι λοιπόν επιστρέφουν και για κερασάκι στην τούρτα, το franchise σε κερνάει και Jason Momoa σε ρόλο, υποθέτω εγώ, κακού! Καλό θα ήταν. Κακού τώρα, εντάξει, για Fast and Furious. Μιλάμε κακός μέχρι κάτι να γίνει και να γίνει μέλος της οικογένειας. Family! Ελπίζω λοιπόν η φράση ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο να μην ισχύσει σε αυτή την περίπτωση, γιατί εντάξει, έχουμε ήδη πονέσει πολύ και στην υπόλοιπη διαδρομή. Δεν θέλουμε άλλο. Ευχαριστούμε. 25 Μαΐου, The Little Mermaid. Έρχεται Disney μια μέρα και λέει: παιδιά, ετοιμάζουμε νέα live action ταινία με την μικρή γοργόνα. Ουουου! Τρελάθηκαν όλοι. Και βγαίνει το τρίλερ και βλέπουν όλοι μια μικρή γοργόνα σε πιο οσκούρα έκδοση, θα λέγαμε, και τρελαίνονται και πάλι όλοι, αλλά για αρνητικό λόγο αυτή τη φορά. Εντάξει, εν μέρει τους καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη, παιδιά, τι σημασία έχει τώρα αν η μικρή γοργόνα θα είναι λευκή, ή αν θα είναι μαύρη, ή αν θα είναι κίτρινη, ή ό,τι χρώμα και να είναι. Καλή ταινία να είναι και ό,τι να είναι, εντάξει. Να λέτε και ευχαριστώ, ρε, που βγαίνει η μικρή γοργόνα και δεν βγαίνει μικρός γοργόνος. Αλλά όχι, παιδιά, ξέχασα αυτό. Συμβαίνει μόνο ανάποδα. Εμένα πάντως η Halle Bailey που υποδίδεται τη μικρή γοργόνα μου φαίνεται ιδανικότατη για αυτό το ρόλο. Έχει και φωνάρα. Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η κλασική ιστορία της μικρής γοργόνας είναι σε live action μεταφορά. Καταλαβαίνετε, Disney, πολυεθνική. Δεν ρισκάρουμε. Πάμε στα σίγουρα. Ξέρεις. 1η Ιουνίου. Spider-Man Across the Spider-Verse. Μιλάμε, δεν θα μπορούσε το καλοκαίρι του 2023 να ξεκινήσει καλύτερα. Για πολλούς το καλύτερο πολυσημαντικό project που έχει υπάρξει ποτέ. Και είμαι και εγώ σύμφωνος ως προς αυτό. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για ένα franchise με μια απίστευτα ξεχωριστή αισθητική και με ανθρώπους από πίσω του που έχουν τρέλα και μεράκι για αυτό που κάνουν. Για ταινίες που έχουν μια στρατιά από Spider-Man και Spider-Woman να εμφανίζονται στην οθόνη σου και με τον Miles Morales μπροστάρι. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να απογοητεύσει το Across the Spider-Verse, κυρίες και κύριοι, και επειδή μιλάμε για ένα πολυσημαντικό project, πρέπει να έχει τον κατάλληλο πολύ σημαντικό κακό. Οπότε ο κακός της ταινίας Across the Spider-Verse θα είναι ο Spot. 8 Ιουλίου, Transformers Rise of the Beasts. Όταν είδα ότι κυκλοφορεί νέα ταινία Transformers, δεν ενθουσιάστηκα και τόσο. Αλλά όταν είδα ότι αυτή η νέα ταινία θα είναι sequel της ταινίας Bumblebee, τότε ναι, όχι απλά ενθουσιάστηκα, τρελάθηκα από την χαρά μου. Η οποία χαρά μου αυξήθηκε ακόμη πιο πολύ όταν είδα πως αυτή η ταινία θα στηρίζεται στο storyline Beast Wars. Επίσης τα θετικά είναι πως ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας Transformers θα είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Creed 2, Steve Capel. Και παιδιά, το ακόμη πιο θετικό είναι πως από το trailer φάνηκε πως ο σχεδιασμός των Transformers σε αυτή την ταινία αλλά και τα CGI τους είναι πιο απλοποιημένα και πιο πολύ accurate στα παιχνίδια της Hasbro. Αυτό που μένει λοιπόν είναι να είναι και καλή ταινία. Θα το μάθουμε αυτό όμως το καλοκαίρι. 15 Ιουνίου, Asteroid City. Ο αγαπημένος μου Wes Anderson, κυρίες και κύριοι, βγάζει καινούρια ταινία μέσα στο 2023 και μάλιστα δεν θα βγάλει μία, θα βγάλει δύο. Βέβαια η άλλη ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Όμως το Asteroid City, παιδιά, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, διότι όπως είχα πει και στο Instagram, ο Wes Anderson έπαιξε football manager με ηθοποιούς. Γιατί το cast του Asteroid City αποτελείται από τους Μάρκο Τρόμπι, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Steve Carell, Brian Cranston, Hong Cho, Maya Hawke, Matt Dillon, Edward Norton, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Liv Schreiber, Adrian Brody, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright και Willem Dafoe. Τώρα χρειάζεται να πω και την υπόθεση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, έχεις πιστεί ήδη. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι πως το Asteroid City θα είναι μια ρομαντική κομεντή εποχής. Να διευκρινίσω πως παρόλο που είπα ότι στις 15 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το Asteroid City, διάβασα πως ακούγεται ότι θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουλίου στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο θα κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου, ίσως επειδή είμαστε στην Ελλάδα, για εμάς να ισχύει μία μέρα πριν, δηλαδή 21 Ιουλίου. Θα δούμε. 15 Ιουνίου, The Flash. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, ο Έζρα Μίλλερ σταμάτησε να παίζει ξύλο στα μπαρ και μπόρεσε η DC να βγάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για να κυκλοφορήσει η ταινία του. Βέβαια, ας μην το κρουσουζεύουμε γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα, αλλά είμαστε κοντά. Πάντως, εγώ τουλάχιστον και νομίζω ότι πολλοί και από εσάς θα συμφωνήσετε σε αυτό,
Εγώ περιμένω πώς και πώς αυτή την ταινία για να δω τον Batman του Michael Keaton και τον Batman του Ben Affleck για μία φορά ακόμη με τις στολάρες τους επί της οθόνης. Πιθανόν η solo ταινία The Flash να καταπιαστεί με το storyline του Flashpoint, παιδιά, που εάν γίνει αυτό, εάν ισχύει μάλλον αυτή η θεωρία, νομίζω πως θα περάσουμε αρκετά καλά μέσα στις αίθουσες. Γιατί μπορεί, κυρίες και κύριοι, το ενιαίο σύμπαν της DC να ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό με όλα όσα γίνονται, αλλά οι ιστορίες της DC από μόνες τους, εάν εκτελεστούν σωστά, μπορούν να κλέψουν την παράσταση ανά πάσα στιγμή. Εξάλλου, ο James Gunn, ο οποίος ηγείται του νέου ξεκινήματος της DC, ακούστηκε πως θέλει τον Έζρα Μίλλερ να συνεχίσει να είναι ο Flash και στο νέο αυτό ξεκίνημα. 29 Ιουνίου, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Να σας πω την αλήθεια, παιδιά, παρόλο που εννοείται ότι δεν γίνεται να μην έβαζα στις πιο αναμενόμενες ταινίες για το 2023 τη νέα ταινία Indiana Jones, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να δω αυτήν τη νέα ταινία με τόσο θετικό μάτι. Δεν ξέρω εάν φταίει πως όταν γίνεται αυτό συνήθως, δηλαδή όταν αναγεννάτε ένα franchise το οποίο έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, συνήθως καταλήγει να είναι χάλι μαύρο, ή το ότι είδα το τρέιλερ και το τρέιλερ, ρε παιδιά, μοιάζει σαν να είναι μια ταινία επίπεδου Uncharted. Και δεν το λέω για καλό αυτό. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως χάρηκα που είδα τον Harrison Ford να επιστρέφει στον ρόλο του Indiana Jones και χάρηκα που ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας Indiana Jones θα είναι ο James Mangold, ένας πάρα πολύ αξιοπρεπής, ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης βασικά. Μακάρι, χίλια μακάρι, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, αυτό το κακό προαίσθημα που έχω για τη συγκεκριμένη ταινία να είναι λανθασμένο. 13 Ιουλίου, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ένα ιστορικό franchise που σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, φτάνει προς το τέλος του. Γιατί το πρώτο μέρος του Dead Reckoning θα είναι η αρχή αυτού του τέλους, το οποίο θα ολοκληρωθεί με το δεύτερο μέρος που θα κυκλοφορήσει το 2024. Ο Tom Cruise, μεταξύ άλλων, έχει συνδέσει και το όνομά του με τις επικίνδυνες αποστολές. Ο άνθρωπος έχει δώσει και την ψυχούλα του στο συγκεκριμένο franchise. Κυριολεκτικά, παιδιά, δηλαδή σε κάθε γύρισμα ταινίας κοντεύει να πεθάνει. Και όχι, Θωμά, δεν είναι ο Ευρωπαίος Τσάκι Τσάν, κυρίως γιατί ο Tom Cruise είναι Αμερικανός και φταίει. Ο Christopher McQuarrie επιστρέφει στη σκηνοθεσία για το sequel του Fallout, που όπως φαίνεται, παιδιά, θα ολοκληρωθεί αυτό το σάγκα με τον επικό τρόπο που του αξίζει. 20 Ιουλίου, Barbie. Εντάξει, καλά τώρα. Ας πω δύο λόγια. Ryan Gosling και Marco Ντρόμπι θα πρωταγωνιστήσουν στη live action μεταφορά της κούκλας Barbie. Δεν θα πω άλλα. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Εδώ πάει. Και προχωράμε, γιατί, παιδιά, την ίδια ακριβώς μέρα βγαίνει και το βαρύ πυροβολικό. 20 Ιουλίου, Oppenheimer. Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Δεν θα είμαι γιατί παίζει Christopher Nolan. Δεν ταιριάζει, αλλά εγώ εκεί θα είμαι. Είμαι ήδη έξω από το σινεμά με το αναψυκτικό μου αγκαλιά από τη μία και με τα popcorn μου από την άλλη και περιμένω να ξεκινήσει το Oppenheimer. Ό,τι και να βγαίνει φέτος δεν μπορεί να ξεπεράσει το hype που έχω για την νέα, για την ολόφρεσκη ταινία του Τιτάνα Christopher Nolan. Το Oppenheimer θα καταπιαστεί με την αληθινή ιστορία του εφευρέτη της πυρηνικής βόμβας μέσα πάντα από το σκηνοθετικό ιδιαίτερο μάτι του Χριστόφορου του Σωστού. Ο άνθρωπος μέχρι και πυρηνική έκρηξη χωρίς CGI κινηματογράφησε, ρε. Τι άλλο θέλετε? Α, πληροφοριακά, εάν έχετε τερατογενέ στην περιοχή σας, μην φοβάστε, ο Christopher Nolan έκανε γυρίσματα εκεί κοντά. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ο άνθρωπος με άλλα τρίκ, ρε παιδί μου, έκανε αναπαράσταση μιας έκρηξης πυρηνικής βόμβας, ή τουλάχιστον έτσι μας είπε. Ο ίδιος. Μια λαοθάλασσα αστέρων, κυρίες και κύριοι, θα παρελάσει σε αυτή την ταινία με τον Κίλιαν Μέρφι επιτέλους να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία του Christopher Nolan. Και, παιδιά, το υπόλοιπο cast θα σας το πω με μια βαθιά ανάσα. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Jack Quaid και Rami Malek. Αυτό, παιδιά, δεν είναι cast, είναι dream team. Έτσι ήταν ο Nolan, ρε, έτσι! Θα κρατηθώ και δεν θα πω άλλα. Πάντως, να ξεκαθαρίσω από τώρα, 20 Ιουλίου, να μην με πάρει κανένας τηλέφωνο για διακοπές. Εγώ θα είμαι με τον Christopher. 2 Νοεμβρίου, Dune Part 2. Εντάξει, ίσως και να σας φαίνεται παράξενο που το έχω βάλει σε αυτή τη λίστα, γιατί για εμένα το franchise Dune δεν είναι και ότι καλύτερο, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι είναι από τις μεγάλες κυκλοφορίες του 2023 και επίσης δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να πάω να δω ένα ακόμη οπτικοακουστικό υπερθέαμα στη μεγάλη οθόνη. Ο Villeneuve άλλωστε έτρεξε μετά την κυκλοφορία του πρώτου Dune να
καθησυχάσει τους φανς ότι η δεύτερη του ταινία θα έχει πολύ περισσότερη δράση μέσα. Αν και παιδιά, σε μένα τουλάχιστον αυτό δεν λέει κάτι, γιατί νομίζω πως το πρόβλημα που είχα εγώ με την πρώτη ταινία δεν ήταν ότι της έλειπε δράση. Το πρόβλημά μου ήταν αυτό το περίεργο, ιδιαίτερο, εκκεντρικό και αργόσυρτο, θα έλεγα, σκηνοθετικό στυλ που έχει ο Βιλνέβ. Βέβαια, εννοείται ότι θα πάω στο σινεμά να δω το δεύτερο μέρος του Dune, γιατί μπορεί το σκηνοθετικό του στυλ του Βιλνέβ να μην μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η κινηματογράφησή του, είναι η φωτογραφία του και επίσης είναι και το εκπληκτικό sound design που έχει αυτό το franchise. 24 Δεκεμβρίου, Aquaman and the Lost Kingdom. Όσο χαμός και να γίνεται, παιδιά, με το DCU, ο Aquaman του Jason Momoa πάντοτε θα τραβάει τα πλήθη πάνω του. Βέβαια, η μέρα της Amber Heard θα τα διώχνει. Πάντως, ρε παιδιά, εγώ θα σας έλεγα να πάτε να δείτε τη δεύτερη ταινία Aquaman, κυρίως γιατί παίζει πολύ δυνατά να είναι και η τελευταία ταινία που βλέπουμε τον Jason Momoa ως Aquaman. Κρίμα θα είναι να τη χάσετε. Αυτή λοιπόν ήταν η κεντρική λίστα με τις πιο αναμενόμενες ταινίες για εμένα για το 2023. Πάμε τώρα να δούμε επιγραμματικά και κάποιες άλλες μεγάλες κυκλοφορίες. 27 Ιουλίου έχουμε την κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας Captain Marvel με τον τίτλο The Marvels. Στις 17 Αυγούστου κυκλοφορεί το Blue Beetle. 7 Σεπτεμβρίου έχουμε την κυκλοφορία του The Nun 2. 5 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το Kraven the Hunter, το οποίο, παιδιά, είναι από το σύμπαν που είναι και το Morbius. Από το σύμπαν που είναι και κάποιο Spider-Man που ακόμη δεν το ξέρουμε. Στις 12 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το The Exorcist. Στις 16 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το prequel της βασικής τριλογίας Hunger Games με τίτλο The Ballad of Songbirds and Snakes. Και στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το Wonka με πρωταγωνιστή τον Timothy Σαλαμέ, για το οποίο να πούμε επιγραμματικά ότι θα είναι στην ουσία prequel της ταινίας Willy Wonka και το εργοστάσιο σοκολάτας που πρωταγωνιστούσε ο Johnny Depp. Αυτές λοιπόν ήταν οι πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες για το 2023. Μαζέψτε χρήμα, παιδιά, όπως καταλάβατε, γιατί κάθε εβδομάδα θα αγοράζουμε εισιτήρια. Από εσάς εννοείται πως περιμένω στα σχόλια να μου γράψετε ποια από αυτές τις ταινίες περιμένετε πώς και πώς να κυκλοφορήσει. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε και το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!